Τώρα, εμείς θα δούμε πολιτικά την επόμενη μέρα με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα και σας. 5,5 δις. Η αντιπολίτευση λέει δώστε όλα, Τσοβόλα δώστε όλα. Τα δώσατε όλα ή έχετε κι άλλα? Για κρεσέντο λαϊκισμού σας κατηγορεί το Πασό. Βέβαια, βέβαια. Προσπαθήσαμε να είναι ένα ζυγισμένο πακέτο, εξαντλώντας φυσικά τα περιθώρια που υπήρχαν από πλευράς δημοσιονομικού χώρου. Ακούμε το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία, ιδιαίτερα λόγω της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε στο δόγμα «δώστα όλα», διότι θα τα βρούμε μπροστά μας και εμείς αργότερα, αν υπερβάλλουμε με τις όποιες παρενέργειες θα υπάρξουν στην οικονομία, και είναι πρόσφατη η δεκαετής οικονομική κρίση που ζήσαμε, αλλά και οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτοί τελικά πλήρωσαν αλόγιστες αποφάσεις του παρελθόντος. Βέβαια. Και η αντιπολίτευση το ξέρουμε ότι υπερθεματίζει. Στην Ελλάδα έχει μια παράδοση αυτό το φαινόμενο. Και είμαι βέβαιος ότι την Κυριακή ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα τάξει τον ουρανό μετάστρα. Το έχει ξανακάνει όμως πάλι από τη Θεσσαλονίκη, όπως θυμάστε, με τις γνωστές συνέπειες. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι εντάξει, η αντιπολίτευση τάζει, κάνει. Αυτά που λέτε εσείς, από ό,τι κατάλαβα, είναι ούτω βοήσομεν. Δηλαδή, δεν λέτε για την επόμενη τετραετία, δεκαετία κλπ. Θα είναι άμεσης καταβολής, σωστά? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια τα οποία... Δεν είναι δηλαδή πομφόλιγα, αυτό κατάλαβα. Είναι άμεσης, γιατί έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες. Άμα ήταν και μετά από χρόνια δεν θα είχα νόημα. Είναι άμεσης εφαρμογής, όπως παραδείγματος χάρη οι παρεμβάσεις που γίνονται για το τέλος επιτιδεύματος ή για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών όταν μια θέση μερικής απασχόλησης μετατρέπεται σε θέση κύρους απασχόλησης. Υπάρχουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού οι οποίες θα λάβουν σάρκα και οστά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στον προϋπολογισμό του 2023, και υπάρχουν και άλλα όπως η στεγαστική πολιτική που έχουν και βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, θα τα παρουσιάσουμε αύριο, θα τα εξειδικεύσουμε. Α, και αυτά θα παρουσιάσουμε. Και άλλα τα οποία έχουν πιο μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα. Μάλιστα. Στην στεγαστική πολιτική, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, θα σας πω τι ένσταση άκουσα. Ναι. Δίνεται πλέον 2.000 για τους φοιτητές, σωστά? Ναι. 1.500 και 2.000 αν μένουν μαζί. Ακριβώς. Ναι. Αυτό το ποσό, λέει, μπορεί στην αγορά να λειτουργήσει αρνητικά, δηλαδή να αυξήσει τα ενίκια. Το λάβατε υπόψη σας? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εξαφανιστούν οι συνέπειες της κρίσης και στην αγορά των ακινήτων και στην ενέργεια κτλ. Αν υπήρχε, δεν θα χρειαζόταν κυβερνήσεις ούτε εδώ ούτε αλλού. Προσπαθούμε να απαλύνουμε τις συνέπειες της κρίσης με τους φοιτητές, ιδιαίτερα όσους μένουν σε περιοχές που έχουν και τουρισμό. Τα πράγματα δεν είναι καλά σε σχέση με τα νίκια. Βέβαια. Γι' αυτό δώσαμε έμφαση εκεί πέρα. Και όπου σπουδάζουν τα παιδιά, ναι, σε πόλεις που είναι και στην επαρχία. Ναι, δηλαδή αν πάτε, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, ξέρω εγώ, βέβαια, στην Ρόδο, πατρίδα σας, στην Κέρκυρα, για τους φοιτητές που μένουν εκεί πέρα, τα νίκια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Το ξέρουν οι οικογένειές τους. Κάτι πρέπει να κάναμε. Μάλιστα. Οπότε επιλέξατε αυτόν τον τρόπο. Ναι. Το καινούργιο, ας πούμε, που ακούσαμε, είναι και αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο, πώς μπορούμε να το πούμε αυτά, έστω τα 250 ευρώ. Δώρο Χριστουγέννων. Το δώρο Χριστουγέννων. Σε ποιους θα δοθεί, κύριε Υπουργέ? Η εξειδίκευση πότε θα γίνει δηλαδή? Τώρα, σήμερα θα κάνουν τώρα ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Ό,τι δεν καλυφθεί ή ό,τι χρειάζεται να διευκρινιστεί περαιτέρω θα το διευκρινίσουμε εμείς. Μάλιστα. Βασικά αφορά, είναι στην αρχιτεκτονική του, το πακέτο που δόθηκε και πέρσι το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα πρωτήτερα σε διάφορες κατηγορίες. Είναι διευρυμένο κατά τη ως προς τα κριτήρια. Ναι. Δηλαδή αντί να είναι 650 ευρώ παραδείγματος χάρη, ναι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται θα ανέβει στα 800 ευρώ. Υπάρχουν μεγαλώνει το εύρος. Υπάρχουν ερωτήματα ως προς αυτό και ζήτησα ήδη και από το Υπουργείο εδώ της Υπηρεσίας και από τον ΕΦΚΑ να βγούμε με πολύ απλά διευκρινιστικά στοιχεία για να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία με βεβαιώς τίθενται ήδη σοριδών. Και
ξέρω εγώ, μέχρι αύριο θα έχουμε παρουσιάσει ακριβώς και με παραδείγματα πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο πράγμα. Μάλιστα. Ποια θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, τα πιο σημαντικά μέτρα που, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες και τα οποία θα φέρουν πραγματική ανάσα? Κοιτάξτε, σε εμάς εδώ πέρα. Ναι, στο δικό σας τομέα. Στους που έχετε και την κοινωνική ατζέντα, κυρίως εσείς την έχετε. Έχουμε την αύξηση που δίνεται μετά από 12 χρόνια στις συντάξεις. Η δική μου εκτίμηση, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι 1,5 εκατομμύριο αυτοί που καλύπτονται. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι παραπάνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε όταν θα κλείσουν τα στοιχεία. Μάλιστα. Το πόσοι θα καλυφθούν εξαρτάται και από το ύψος της αύξησης, το οποίο πάλι ο Πρωθυπουργός είπε 6% τουλάχιστον, αλλά θα το δούμε όταν θα κλείσει. Μπορεί να είναι και 7%. Θα κλείσουν τα στοιχεία του ΑΕΠ και τα στοιχεία της αύξησης του τιμαρίθμου. Πάντως μιλάμε για την μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων ότι θα λάβει αύξηση μετά από πολλά χρόνια. Μιλάμε προφανώς για αυτό που συζητούσαμε, για το έκτακτο βοήθημα των Χριστουγέννων προηγουμένως, που δεν καλύπτει μόνο συνταξιούχους αλλά και αναπήρους. Έχουμε το έκτακτο το ΚΕΑ, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Και νομίζω και τους μακροχρόνιου, μπράβο, οι οποίοι ήταν περιέργως εκτός. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτό, έχουμε την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που αφορά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε με παραδείγματα και θα μιλήσουμε με παραδείγματα, διότι σε ορισμένους από αυτούς μιλάμε για κέρδος σε αιτήσια βάση και 500 και 600 Μάλιστα. ευρώ. Ωραία, θα τα πείτε αυτά. Να σας ρωτήσουμε για κάτι άλλο που αφορά άμεσα το Υπουργείο σας, και είναι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή θα πάει στον Μάιο. Υπάρχει περίπτωση πιο πριν? Όχι, γιατί το είχαμε ξαναμιλήσει νομίζω και εμείς. Όχι, πιο πριν να δώσετε το περίγραμμα της αύξησης, ασχέτως πότε επισήμως θα ανακοινωθεί. Εκεί υπάρχει νόμος, ναι, ο οποίος κανονίζει πώς θα γίνει το πράγμα. Θα ξεκινήσει στην αρχές Ιανουαρίου η διαδικασία με διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, μάλιστα, τα μερικά Ινστιτούτα, την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΚΕΠΕ, μια πενταμελής επιτροπή από ειδικούς, ναι, που ευχαριστηθείτε. Ναι. Και αυτό παίρνει 3,5. Μάλιστα. Πάντως πριν να ξεκινήσουν οι εκλογές, θα ξέρετε, γιατί μετά δεν θα είναι κυβέρνηση, γι' αυτό λέω. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης, αν χρειαστεί. Και ακολουθούμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι. Μάλιστα. Λαμβάνομαι ότι, ναι, αν λάβει. Εκεί γύρω στον αρχές Απριλίου. Καλά, προφανώς συνδέεται, είναι, γιατί. Όχι. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, ότι πρέπει να ανακοινωθεί επισήμως. Τότε που λέμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν θα έχουν γίνει εκλογές. Ωραία, άρα θα την ξέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, να προχωρήσουμε και ευρύτερα στην πολιτική. Ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη υπεραμύνθηκε της προοπτικής των αυτοδύναμων και σταθερών κυβερνήσεων. Και μάλιστα μία φράση που είπε για τις ετερόκλητες συμμαχίες και κυβερνητικές συνεργασίες που θα μπορούσαν να προκύψουν αν και όλοι αρνούνται να συνεργαστούν ο ένας με τον άλλον, χρησιμοποίησε τον όρο πολιτική τερατογένεση. Δεν ήταν έτσι πολύ ακραίο? Προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κύριε Χατζηδάκη. Να σας πω. Ναι. Θεωρητικός. Και να πούμε για ποιους αναφέρεται. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Βαρουφάκης. Θεωρητικός, αν δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που για μένα θα ήταν η καλύτερη λύση, προφανέστατα, μπορούμε να έχουμε δύο ειδών, ας πούμε, κυβερνήσεις. Η μία είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και η άλλη είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Τσίπρας. Τον είπα, γιατί είπα δύο φορές ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκης. Βέβαια, τον λέτε λοιπόν, τώρα. Στην πρώτη περίπτωση, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, εγώ προσωπικά δεν θα έλεγα όχι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Άρα τι λέω εγώ και τι δεν λέω δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Ναι. Επομένως. Αλλά μη λες και ποτέ στην λέω πολιτική. Ούτε κι εσείς. Δεν λέμε γενικά ποτέ. Ναι. Εγώ δεν είπα. Εγώ αντιθέτως είπα ότι εγώ θα το βλέπα και ποτέ θετικά. Ποτέ μη λες ποτέ. Ως μια λύση ανάγκης. Ναι. Λοιπόν, το αποκλείουν εκείνοι. Ναι. Από την άλλη πλευρά, αν πάμε στην άλλη λύση, για την οποία μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης για τερατογένεση, μίλησε για κάτι για το οποίο ήδη στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ είχαν μιλήσει. Είχαν βγει και είχαν περιγράψει αυτό το σχήμα πάνω κάτω. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι το ΠΑΣΟΚ πάλι το αποκλεί. Το ΚΚΕ βγήκε, το απέκλεισε. Ωραία. Και μένει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βαρουφάκης, τον οποίο οι ψήφοι δεν φτάνουν. Άρα πού καταλήγουμε?
καταλήγουμε τελικά ότι για να κυβερνηθεί ο τόπος. Ο Βελόπουλος δεν υπάρχει. Θα πρέπει, να έχουμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορεί να είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα είναι μόνο κομματική. Όπως είναι και η σημερινή κυβέρνηση. Ερώτημα. Η οποία θέλω να σας υπενθυμίσω, να εμείς εδώ στο Υπουργείο Εργασίας έχουμε τον κύριο Τσακλόγλου, ο οποίος προερχόταν από το χώρο της κεντροαριστεράς και από το ποτάμι. Ένα ερώτημα. Δεν έχει δηλώσει ποτέ. Ναι. Για τον Κωστή Χατζηδάκη, μία συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου θα ήταν τερατογέννηση? Εκείνο το οποίο σας λέω εγώ είναι ποια θα ήταν η προτίμησή μου. Η δική μου προτίμηση θα ήταν μια κυβέρνηση αυτοδύναμη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μου απαντάτε όμως. Εγώ ρωτάω αν θα ήταν τερατογέννηση. Δεν θα ήταν τέτοια προοπτική τη δική μου προτίμηση. Α, τώρα απαντήσατε. Τώρα απαντήσατε. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.